Σκληροπυρηνικοί αντάρτε στη Βόρεια Συρία άρπαξαν εδάφη τα οποία είχαν υπό τον έλεγχό του άλλε φράξει υποστηριζόμενε από την Τουρκία σε συγκρούσει, από τι οποίε σκοτώθηκαν τουλάχιστον 24 άνθρωποι αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με ανακοινώσει αυτών των εμπόλεμων ομάδων, οι συγκρούσει ξεκίνησαν τι προηγούμενε ημέρε μεταξύ ανταρτών που στηρίζονται από την Τουρκία και πιο σκληροπυρηνικών μαχητών, στου οποίου περιλαμβάνονται και μέλη τη Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ Σαμ του πρώην παρακλαδιού της αλ-Κάιντα στη Συρία η Χαγιά Ταχρίλ Αλσάμ, η HTS και οι συμμαχοί τη κατέλαβαν την πόλη Αφρίν, την οποία είχαν πάρει το 2018 από του Κούρδου οι υποστηριζόμενε από την Τουρκία δυνάμει, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το παρατηρητήριο ανέφερε επίση ότι η HTS κατέλαβε μια σειρά χωριών και κομοπόλεων στην επαρχία του Χαλεπιού αυτή την εβδομάδα, εκδιώκοντα το υποστηριζόμενο από την Τουρκία τρίτο σώμα. Στι μάχες σκοτώθηκαν 19 μαχητέ και 8 πολίτε, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Ο Χισάμι Σκέφ, ένα εκπρόσωπος του Τρίτου Σώματο, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαπραγματεύσει για τον τερματισμό των συγκρούσεων κατέρευσαν και η ένταση των μαχών αυξάνεται. Αξιωματούχοι στην πόλη Ασάζ κάλεσαν του κατοίκου να αντισταθούν στην HTS, μια παρόμοια έκκληση δόθηκε και στην πόλη Αλμπάμ, όπου καλούνται η Τουρκία και κορυφαία στελέχη τη Συριακή Αντιπολίτευση να παρέμβουν για τη διαφύλαξη τη ειρήνη. Παρόμοιε συγκρούσει είχαν γίνει και τον Ιούνιο και τερματίστηκαν όταν η Τουρκία, η οποία διατηρεί στρατό εντό του Συριακού εδάφου, διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία μεταξύ των αντίπαλων ανταρκτικών οργανώσεων. Στι επαρχίε του Ιντλίμπ και του Χαλιπιού έχουν καταφύγει αντάρτε που αντιτίθενται στο καθεστώ τη Δαμασκού, μεταξύ των οποίων και σκληροί τζιχαντιστέ. Εκεί έχουν καταφύγει επίση εκατοντάδε χιλιάδε Σύριοι που εκτοπίστηκαν όταν δυνάμει πιστές στο Σύρο πρόεδρο Μπασαραλάσαντ ανακατέλαβαν εδάφη από τι αντιπολιτευόμενες δυνάμει. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.